ειδικείται με την διάκριση. Το γνωρίζουμε για τη συνεισφορά του στο χώρο μας. Διοργανώνει επιτυχημένες εκθέσεις που έχουν διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Να συμπληρώσω λέγοντας ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σημαντικός μόνο για τον κλάδο, για τον χώρο του franchise. Είναι σημαντικός και για ανθρώπους που δεν ανήκουν παραδοσιακά στο χώρο αυτό, όπως ο υποφαινόμενος που είμαι ένας άνθρωπος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος που θα βραβευθεί σε λίγο έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και πέραν του franchising. Και να σημειώσω κλείνοντας ότι πάντα το κάνει καλοπροαίρετα, πράγμα το οποίο στις μέρες μας είναι δυσέβρετο. Η συνεισφορά του λοιπόν στον χώρο του franchising είναι πολύτιμη. Καλούμε τον κύριο Δημήτρη Χριστούλια, δημοσιογράφο στον Ελεύθερο Τύπο, να απονείμει ειδική τιμητική διάκριση στον κύριο Μαξιμιλιανό Κωνσταντινίδη. Πριν απονείμω το βραβείο αυτό, θα ήθελα πραγματικά να πω δύο λόγια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας. Πραγματικά, χτες το βράδυ έγραψε μια ομιλία 4 λεπτών. Δεν θα την πω. Θέλω όμως πραγματικά να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που τη δεκαετία του 90 μιλούσαν για το franchise. Νιώθω χρέος να το κάνω. Μιλάω για τον Πλάτωνα τον Μαλικούρτη, για τον Κώστα τον Σαρή και τον Πάνο τον Πατρονίδη. Για τον πρόεδρο, έτσι τον αποκαλώ εγώ, τον κύριο Κωνσταντινίδη, ό,τι και να πω είναι πάρα πολύ λίγο. Είμαι πολύ μικρός για να μπορέσω να μιλήσω για τον κύριο Κωνσταντινίδη. Χαίρομαι όμως που τον έχω γνωρίσει. Ειλικρινά, πρόεδρε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια. Το βραβείο αυτό κατά 99% δεν ανήκει σε μένα. Ανήκει στην οικογένειά μου, στη σύζυγό μου, στους συνεργάτες μου που είναι από την πρώτη έκθεση μαζί, στον κύριο Ζαχόπουλο και στον κύριο Ανδριανάκη, στο νέο αίμα που είναι μαζί μας σήμερα, στον Νίκο τον Πέτικα και σε όλους άλλους συνεργάτες. Το 1% ανήκει σε μένα που μπόρεσα να τους επιλέξω. Ευχαριστώ πολύ.